συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και θα ακούσουμε τον ομότιμο καθηγητή και συνεργάτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στον τομέα της πληροφορικής, κύριο Μιλτιάδη Αδαμόπουλο, να μας πει την εντύπωσή του από την εφεύρεση αυτή αλλά και για την γνωριμία του με τον Πέτρο Ζωγράφο. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε. Κοιτάξτε, εγώ για τον Πέτρο τον Ζωγράφο άκουσα πρώτη φορά όταν είδα τις εκπομπές του Τριανταφυλλού. Ναι. Ενδιαφέρθηκα τότε και ήθελα να πλησιάσω και να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή είμαι μέλος της Ένωσης Φυσικών, προσπάθησα να βρω το τηλέφωνο του. Ο γραμματέας της Ένωσης μου το έδωσε το τηλέφωνο και μου είπε ότι μπορώ να τηλεφωνήσω στον Πέτρο. Και τηλεφώνησα, είχα δει τις εκπομπές του Τριανταφυλλόπουλου, με είχαν εντυπωσιάσει, είχα συζητήσει με τους συναδέλφους μου και στο Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ, είχα δει τις αντιδράσεις τους, ήταν τελείως αρνητικές. Πίστευα ότι εδώ είναι ο Πέτρος είναι σαν τους θαυματοποιούς των πανηγυριών. Ναι. Ότι κάτι τέτοιο κάνει. Και είπα όχι. Γιατί αμφισβητούσαν ότι ο Πέτρος είχε παρακάμψει την αρχή του Καρνό και είχε φτιάξει μια μηχανή η οποία λειτουργούσε όπως ακριβώς λειτουργεί η φύση όταν εκμεταλλεύεται, παραδείγματος χάρη, την ενέργεια του ήλιου στα φυτά, στα δέντρα. Την ακτινοβολία του ήλιου τη μετατρέπει σε χλωροφύλλη, τη μετατρέπει στα υλικά που χρειάζεται. Και η μετατροπή αυτή είναι ισόθερμη. Η αρχή του Καρνό τους εξηγούσα ότι εφαρμόζεται, φτιάχτηκε το 1840-50, δεν θυμάμαι ακριβώς την που χρησιμοποιήθηκε στο σιδηρόδρομο και στις που ανακαλυφθήκανε, που οι μηχανές είναι θερμικές και το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας χάνεται σε θερμότητα στο περιβάλλον. Στη φύση δεν χάνεται τίποτα. Η μηχανή που έφτιαξε ο Πέτρος, αυτό τους έλεγα, έχει απόδοση γύρω στο 98%. Δεν το πίστευαν αυτό το πράγμα. Και μέχρι τώρα, πραγματικά στεναχωριόμουν, ας πούμε, αντιμετώπιζα αυτό το. Τους έδωσα το τηλέφωνο του Πέτρου. Αν θέλουν να επικοινωνήσουν, να έρθουν στο εργαστήριό του, να δουν τη μηχανή. Τους είπα τη δικιά μου εμπειρία. Πήγα, τους λέω, τη σήκωσε ο Πέτρος επάνω. Δεν υπήρχαν καλώδια. Άναβαν 20 λάδες. Και δεν το πίστευα. Νόμιζαν ότι έκανα προπαγάνδα. Να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Αδαμόπουλε, ο βασικός λόγος, κύριε Αδαμόπουλε, που οι συνάδελφοί σας, οι επιστήμονες, εγνωσμένοι της αξίας, έτσι, καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, δεν δέχονται την, προς το παρόν τουλάχιστον, τη λειτουργία της συσκευής αυτής, είναι επειδή κατά κάποιο τρόπο παραβιάζει το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο και την αρχή του Καρνό, έτσι. Αυτός ο λόγος που... Εδώ είναι το πρόβλημα. Εξηγήστε μας. Το παρακάμπτει. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται μόνο στις θερμικές μηχανές. Η μηχανή του Πέτρου δεν είναι θερμική μηχανή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δεν καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα ότι δεν είδαν ποτέ, δεν αισθάνθηκαν ποτέ πώς μεγαλώνει ένα δέντρο. Πώς μεγαλώσαμε εμείς. Δεν το κατάλαβαν ποτέ. Μάλιστα. Και αυτό πραγματικά μου στενοχώρησε. Όπως είπατε, μάλλον δεν αντιλήφθηκαν ότι, όπως είπατε εσείς, ότι η εφεύρεση αυτή λειτουργεί κυρίως με τους νόμους
της φύσης και όχι τόσο τα ανθρώπινα κατασκευάσματα τα οποία κάνουν τις μηχανές του σιδηρόδρομου του 1850 να κινείται, έτσι. Η φύση στη μετατροπή της ενέργειας χρησιμοποιεί τον οικονομικότερο τρόπο. 100% εκμεταλλεύεται την ενέργεια. Αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν έχει περάσει στον κόσμο. Ούτε αφαιρώ ότι στη διδασκαλία, στην εκπαίδευση, ας πούμε, δεν έχει περάσει τίποτα από αυτό. Κύριε Γεωργίου, είσαστε διδάκτορας, χημικός, μηχανικός. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς εμπλέκεστε με τη συγκεκριμένη εφεύρεση και τι γνώμη έχετε. Να σας πω και εγώ ότι, όπως και ο καθηγητής πριν, γνώρισα τον κύριο Ζωγράφο μέσα από τις εκπομπές του κύριου Τριανταφυλόπουλου, της Ζούγκλας. Είχα μεγάλη επιστημονική περιέργεια. Έστειλα μήνυμα στον κύριο Ζωγράφο και μου απάντησε και από τότε ασχολούμαι και εγώ και περισσότερο μάλιστα ως μέλος της ερευνητικής ομάδας. Ποια είναι λοιπόν η γνώμη σας και θέλω να μου περιγράψετε τις αρχικές σας σκέψεις όταν διαπιστώσατε πέρα από τις εκπομπές της Ζούγκλας και η διεισόμαση τη λειτουργία αυτή τη συσκευή. Διαπίστωσα ότι η συσκευή αυτή μετατρέπει απευθείας τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική με μια πολύ υψηλή απόδοση και γι' αυτό, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, παρακάμπτει την περιοριστική αρχή του κανό, του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου. Είναι μια συσκευή εντελώς φιλική στο περιβάλλον, καθώς το μόνο απόβλητο που παράγει είναι το νεράκι και επίσης δεν δημιουργεί ηχητική ρήπανση. Πάνω απ' όλα είναι μια συσκευή η οποία παράγει ενέργεια με πάμφινα υλικά, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε απεξάρτηση από τα ορυκτά κάψιμα. Η εφαρμογή λοιπόν αυτής της συσκευής φαντάζομαι ότι είναι ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, έτσι, όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας, μετακινήσεις. Οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί ενέργεια θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αυτή η συσκευή θα ήταν μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα λιγνητορυχεία, στις μηχανές στο αυτοκίνητο, στα αεροπλάνα, στα τρένα. Θα το αποκαλούσα ένα θαύμα της φύσης και της τεχνολογίας. Άλλωστε και ένας από τους πατέρες της φυσικοχημίας και νομπελίστας, ο μεγάλος Όσβαλντ, είχε προνοήσει ότι κάποτε οι θερμικές μηχανές θα αντικατασταθούν από μηχανές ψυχρής καύσεως, διότι οι μηχανές αυτές δεν υπόκεινται στην περιοριστική αρχή του Καρνό, και δεν δημιουργούν και πρόβλημα στο περιβάλλον. Μετά από σχεδόν 100 χρόνια και κάτι, βλέπουμε